Μια ακόμα σπουδαία διάκριση για σχολείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς η ομάδα δημοσιογραφίας του 4ου Γυμνασίου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Δημοσιογραφίας με θέμα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τις μαθήτριες και μαθητές που στελέχουν την ομάδα των ορθογράφων, φωτογράφων και επιμελητών συνεχάρισε στο γραφείο του Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Υπογραμμίζοντας ότι παρόλο το δύσκολο της θεματικής, η ομάδα ταπεξήλθε φτάνοντας σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Επειδή και στο μάθημα της οικιακής οικονομίας είχαν και συνεργασία με την καθηγήτριά του, της οικιακής οικονομίας, η οποία μας έδωσε και κάποιες αφισούλες που κάνουμε. Βλέπω αυτές ακριβώς. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης σε δηλώσεις του τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θα θέσουν θετικά παραδείγματα προς μίμηση για τους συνομιλικούς τους. Δεν έχουμε επιτυχίες μονάχα στον αθλητισμό, έχουμε και σε άλλες κατηγορίες, ειδικά στις πολύ μικρές ηλικίες. Σήμερα φιλοξενήσαμε το 4ο γυμνάσιο και την ομάδα, τον όμιλο δημοσιογραφίας που επιβραβεύτηκε η προσπάθειά τους, μάλιστα σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο θέμα, στους 17 στόχους που θέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεύτερη θέση πανελλαδικά. Αυτά τα παιδιά φιλοξενήσαμε λίγο πριν για να αναδείξουμε το έργο τους, να συζητήσουμε μαζί τους. Είναι κολαπτώμενοι δημοσιογράφοι οι περισσότεροι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και να συζητάμε παιδιά και να δουλεύουμε και να επενδύουμε πάνω στα παιδιά, αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερως να προβάλλουμε τις επιτυχίες τους, τις προσπάθειές τους, διότι δεν φέρουν χαρά μονάχα στους Αλεξανδρουπολίτες, αποτελούν και υγιή καλά πρότυπα για τη δική τους γενιά, για τους συνομήλικούς τους, και αυτό θέλουμε στην πραγματικότητα, να αποτελέσουν καλά παραδείγματα, καλά πρότυπα για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου που ψάχνονται στις μέρες μας, και νομίζω ότι θα ήταν ένας πάρα πολύ θετικός, σε προβολή ωραίος στόχος.